Ακολουθεί η εκπομπή «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας» με τον Ευάγγελο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Για άλλη μια εκπομπή πάλι μαζί να συζητήσουμε διάφορα θέματα, να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα όπως κάνουμε από την προηγούμενη εκπομπή, για να σας δίνω και ορισμένες πληροφορίες τρέχουσες, για να ξέρετε λίγο ορισμένα πράγματα τα οποία μας αποκρύπτουν ή δεν πολύ κυκλοφορούν. Τηλέφωνα επικοινωνίας μαζί μας 2313 022 040 για τις παρεμβάσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια τα δικά σας, ή στο mail μας radiopapaki@eoelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook «Ο Λόγος της Ορθοδοξίας». Μια ώρα θα είμαστε μαζί, θα σας δώσω διάφορες πληροφορίες αρχικά, όπως σας είπα, και μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα που αρχίσαμε από την προηγούμενη εκπομπή να σχολιάζουμε, το μάθημα των θρησκευτικών της Δευτέρας Λυκείου. Και σας δίνω μια πληροφορία η οποία καταδεικνύει λίγο τον, όχι λίγο, καταδεικνύει τον ξεπεσμό μας τελικά που έχουμε γύρω από τα θέματα της πίστεως. Λένε ότι δεν έχει γίνει ένωση με τους παπικούς. Η ένωση είναι σταθέστατη, είναι ορατή και φαίνεται σε καθημερινή, στην καθημερινή πρακτική. Σας διαβάζω από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης. Λέει, σε περίπτωση γάμου χριστιανού και ορθόδοξου, παπικού ή προτεστάντη. Άρα, δέχεται να κάνει μεικτό γάμο. Τι σημαίνει αυτό, δέχομαι να κάνω μεικτό γάμο? Σημαίνει ότι το άλλο μέλος, αν το ένας εκ των δύο είναι ορθόδοξος, το άλλο μέλος είναι καθολικός, προτεστάντης, παπικός, ό,τι θέλει να είναι, τέλος πάντων, αποδέχονται το βάπτισμά του. Άρα αποδέχονται τα μυστήρια τους. Να η ένωση λοιπόν. Και μην κρύβονται πίσω από το δάχτυλό του. Διαβάζω, σας είπα, από την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως Καλαμαριάς. Στην περίπτωση γάμου χριστιανού ορθοδόξου και καθολικού ή προτεστάντη, το ζευγάρι που επιθυμεί θα τελέσει δύο μυστήρια. Προσέξτε, πρώτα πρέπει να τελέσει το ορθόδοξο και μετά το καθολικό μυστήριο. Πώς το καταλάβω εγώ αυτό? Ενώ τους παντρεύει κανονικά η Ορθόδοξη Εκκλησία, μετά μπορούν να πάρουν και να κάνουν και δεύτερο γάμο στην Παπική Εκκλησία. Αυτά. Βλέπετε ότι η ένωση πλέον των Ορθοδόξων Οικουμενιστών, Ορθοδόξων Οικουμενιστών, τι ηρωνία, και Ορθόδοξοι και Οικουμενιστές. Ορθόδοξοι θέλουν να λένε τον εαυτό τους, κρύβοντας την προδοσία που πράττουν εις βάρος της πίστεως μας. Μια άλλη πληροφορία μας έρχεται από μία έρευνα που έγινε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτη χώρα στην παρουσία εικόνων στο σπίτι τους είναι η Μολδαβή και η Γεωργιανή. Με 97 περίπου τα 100 και οι δύο, δηλαδή σε αυτές τις δύο χώρες, Μολδαβία και Γεωργία, το 97% των κατοίκων, έτσι, των κατοίκων, προσέξτε, έχει εικόνες στο σπίτι τους. Στην Ελλάδα επίσης είναι καλά τα ποσοστά, το 95% των Ελλήνων, ομολογούν ότι έχουν εικόνες στο σπίτι τους. Άρα κατά ένα έμμεσο τρόπο ομολογούν ότι πιστεύουν στον Χριστό και στους Αγίους. Αυτό είναι ένα παρήγορο θέμα. Πολύ παρήγορο θέμα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί προσπαθούν να μας πείσουν ότι τελικά δεν ενδιαφερόμαστε και πολύ για την πίστη. Ενδιαφερόμαστε για την πίστη, αλλά σας είπα, χωρίς να γνωρίζουμε πολλά πολλά, και επιτρέπουμε τον οικουμενισμό να αλώσει την πίστη μας. Αυτή η δημοσκόπηση που σας είπα είναι του Pew Research Center.
είναι, θεωρείται κορυφαίο ίδρυμα στα θέματα της θρησκείας και της έρευνας των θρησκευτικών δεδομένων. Μια άλλη πληροφορία που έχω να σας δώσω, και εδώ είναι μια κατάντια του ελληνικού κοινοβουλίου, ανεξαρτήτως παρατάξεων δεν με ένοιασαν ποτέ τα κομματικά, δεν ενδιαφέρομαι ποτέ κομματικά. Το θέμα είναι ότι μπήκε σαν σκέψη, μπήκε σαν διάλογος να αποποινικοποιηθεί το αδίκημα του καψίματος της σημαίας. Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Παρασκευόπουλος, ο Νικόλαος Παρασκευόπουλος, στην βραδινή της Κυριακής άνοιξε το θέμα, στην εφημερίδα δηλαδή βραδινή της Κυριακής άνοιξε το θέμα, και πρέπει, λέει, να αποποινικοποιηθεί. Δηλαδή, αν κάψουμε την ελληνική σημαία, να μην έχουμε καμία μα καμία τιμωρία. Πέρα από το σύμβολο. Πέρα από το σύμβολο. Εγώ λέω πέρα από το σύμβολο. Έτσι. Έχει διάφορα δημόσια κτίρια, έχουν σημαίες. Γιατί ένας που θα πάει να κάψει τη σημαία να μην έχει καμία μα καμία τιμωρία, καμία συνέπεια? Αν πάω σπάσω ένα τζάμι σε ένα υπουργείο, δεν θα μου πουν πλήρωσέ το? Δεν εννοώ ως κουκουλοφόρος, φόρα παρτίδα έτσι με το πρόσωπο καθαρό. Αν πάω και σπάσω ένα τζάμι, δεν θα έχω συνέπειες? Αν πάω και σπάσω έναν υπολογιστή, δεν θα έχω συνέπειες? Σαφώς θα έχω συνέπειες. Αν πάω και κάψω τη σημαία, γιατί δεν θα έχω συνέπειες? Δεν κοστίζει η σημαία? Κόστος. Δεν μιλάω τώρα στο σύμβολο. Το σύμβολο το ξεπερνάω. Κόστος δεν έχει αυτό το πράγμα. Κάποιος δεν πρέπει να το πληρώσει. Γιατί εγώ, ας πούμε, να πληρώνω τη σημαία σε κάθε υπουργείο που θα την καίνει η αναρχική ή οποιοδήποτε θελήσει? Πάει με ένα αναπτήρα και τη βάζει μια φωτιά. Αφού δεν είναι ποινικό, δεν θα είναι ποινικό αδίκημα πλέον. Τώρα, αν έρθουμε στο συμβολισμό, τα πράγματα είναι ικτρά, τα πράγματα είναι τραγικά, η κατάντια μας είναι εκεί. Κάποτε οι Έλληνες για αυτή τη σημαία, και εμείς όταν πήγαμε στο στρατό αυτό μας έλεγαν, τη σημαία δίνει στη ζωή σου, δεν την εγκαταλείπεις. Με αυτό το σκεπτικό κάθε φαντάρος θα λέει, αφού δεν είναι ποινικό αδίκημα να κάψω τη σημαία, γιατί να την κρατήσω τη σημαία, γιατί να διατηρήσω την σημαία και γιατί να μην την πετάξω και γιατί να μην την κάψω? Και μια άλλη πληροφορία, και με αυτό σήμερα θα τελειώσω αυτά τις διάφορες πληροφορίες που θα σας δίνω έτσι κάθε φορά σαν ένα αλατοπίπερο, θα λέγαμε έτσι, για να κάνουμε πιο ελαφριά την εκπομπή. Υπάρχει μια έρευνα ενός πάλι Ινστιτούτου. Information is beautiful. Η πληροφορία είναι όμορφη. Αυτό το ερεύνησαν πόσα θύματα είχε ο κομμουνισμός μέσα στον 20ο αιώνα, από το 1900 έως το 2000, και πόσα είχαν τα άλλα καθεστώτα. Για τους κομμουνιστές που κόπτονται για την δημοκρατία. Καταγεγραμμένα όσα μπόρεσαν να καταγράψουν τα θύματα σε αυτήν την εκατονταετία, είναι 94 εκατομμύρια νεκροί. Να το επαναλάβω το νούμερο, 94 εκατομμύρια νεκροί. Πού χάθηκαν αυτά τα εκατομμύρια? Κίνα, Σοβιετική Ένωση, Βόρεια Κορέα, Αφγανιστάν και στην Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή στις χώρες που κατέχονταν από την Σοβιετική Ένωση. Στα 94 εκατομμύρια των νεκρών του κομμουνισμού πέθαναν και 28 εκατομμύρια από φασιστικά καθεστώτα, όπως ήταν ο Φράνκος στην Ισπανία. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι δημοκράτες
βαρύνονται με 94 εκατομμύρια θύματα μέσα μια εκατονταετία. Όχι ότι απαλλάσσω τα άλλα τα καθεστώτα, κανένα φασιστικό καθεστώς για τον Ορθόδοξο Χριστιανό δεν εγκρίνεται. Μα κανένα φασιστικό. Ό,τι καταπιέζει είναι αντίθετο στην χριστιανική θρησκεία. Ο Χριστός είπε το «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτό σημαίνει ελευθερία στο «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Δεν μπορώ δηλαδή, κανένας χριστιανός δεν μπορεί να καταπιέσει κανέναν για να το επιβάλλει τα πιστεύω του, είτε τα πολιτικά του, είτε τα θρησκευτικά του, είτε οποιαδήποτε άλλα πιστεύω υπάρχουν. Αυτή λοιπόν ήταν η μικρή μας ενημέρωση που σας έκανα και τώρα πάμε στο βιβλίο των θρησκευτικών της Δευτέρας Λυκείου. Σας είπα όταν αρχίσαμε το σχολιασμό των βιβλίων από το Δημοτικό και φτάσαμε στο Γυμνάσιο και φτάσαμε στο Λύκειο ότι είναι ένα από τα χειρότερα βιβλία που έκατσα και όσο μπόρεσα το μελέτησα με τις μικρές δικές μου δυνατότητες να αποκρυπτογραφήσω, γιατί πολλές φορές η πονηριά είναι κρυμμένη, δεν έρχεται στο φως. Η πονηριά έχει δόλο, η πονηριά είναι σκοτεινή, δεν αγαπάει τα έργα του φωτός, κρύβεται. Και την πονηριά λοιπόν προσπαθούν να την κρύψουν τεχνιέντος μέσα από κείμενα, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από συμβουλές, εργασίες που βάζουν στα παιδιά. Έτσι. Γι' αυτό όλα αυτά τα κείμενα δεν είναι εύκολο να τα αποκρυπτογραφήσεις. Δεν λένε το άσπρο άσπρο και το μαύρο μαύρο. Αφήνουν αποχρώσεις, ενδείξεις του γκρι ή αφήνουν υπονοούμενα, τα οποία αυτά είναι χειρότερα πολλές φορές και σε βάζουν σε ένα δίλημα και σε μια αμφισβήτηση. Και απ' την άλλη, παρουσιάζοντας τις διάφορες θρησκείες με ίδια μέτρα, ίδια σταθμά, δηλαδή είναι μια θρησκεία αυτή, μια θρησκεία η άλλη, μια θρησκεία ο χριστιανισμός, μια ο Κομφουκίος, ο Βούδας, το Ισλάμ, ό,τι άλλο θέλετε, μια θρησκεία, χωρίς να υπάρχει αντίρρηση, αντίλογος σε κάτι από όλα αυτά. Χωρίς να υπάρχει αντίλογο σε όλα αυτά. Αν είναι κάτι σωστό ή είναι κάτι λάθος. Οπότε τα παρουσιάζουν ως ίσα και όμοια. Και μόνο αυτή η παρουσίαση ότι είναι όλα ίσα και όμοια αφήνει τον μαθητή μία θολότητα ότι υπάρχουν θρησκείες διάφορες. Γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, εντάξει, μπορούμε να είμαστε χριστιανοί, αν γεννιόμασταν, ας πούμε, στην Κίνα, μπορεί να ήμασταν ταοϊστές, μαοϊστές, βουδιστές, οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα να τα δούμε έτσι, ανασελίδα-σελίδα, όπως σας πάω ή κατά θέμα πολλές φορές και μελετάμε. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο επιγράφεται θρησκεία και μιλάει για την ιερότητα. Τι είναι η ιερότητα, τι είναι ιερό. Και λέει ότι για τους χριστιανούς είναι ο ιερό πράγμα, τα σύμβολα, ο Σταυρός, ας πούμε, ο Παναγίος Σταύρος, οι εκκλησίες. Και για τους μουσουλμάνους είναι το χατζ. Το χατζ τι είναι το προσκύνημα. Δηλαδή, λέει ότι όπως είναι ιερό κάτι για τους Ορθοδόξους, κάτι ιερό ταυτόχρονα είναι το προσκύνημα που κάνουν στη Μέκα, το ετήσιο που πρέπει να πηγαίνουν οι μουσουλμάνοι. Και μετά εκεί αρχίζει και εξιστορεί όλο αυτό το προσκύνημα των μουσουλμάνων στη Μέκα, εκεί στο βράχο που έχουν στη Μέκα, και μετά προχωράει για άλλα ιερά πράγματα, για τον Γάνγη, όπου εκεί στο Γάνγη, ξέρετε, για τους Ινδούς θεωρείται ότι είναι κάτι ιερό κι αυτός, έτσι όπως έχουμε εμείς τα ιερά, όπως είναι, ας πούμε, ο Πανάγιος Τάφος, όπως είναι ο Τίμιος Σταυρός, όπως είναι, ξέρω εγώ, τη μία ζώνη της Θεοτόκου, έχουν και αυτοί το γάγι, το θεωρούν ως ιερό πράγμα και έχουν διάφορες διηγήσεις εκεί πέρα. Παραδείγματος χάρη, θεωρούσε ότι ένας πρέπει να μεταφέρει, σας λέω μια ιστορία, σας τη λέω περιληπτικά για να μην σας κουράσω, τις τάχτες του πατέρα του από την Αμερική να τις μεταφέρει στην Ινδία, επειδή ήταν Ινδουιστής, τον έκαψε τον πατέρα του
και να μεταφέρει τις τάχτες του να τις ρίξει στον Γάνγη ποταμό. Και παρουσιάζουν δηλαδή όλα αυτά τα γεγονότα ότι είναι της ίδιας σημασίας με ένα προσκύνημα στον Πανάγιο Τάφο. Μόνο αυτό σας λέω, ότι γι' αυτό βλέπετε κρατάνε μια ισορροπία μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων. Άρα ή τώρα τελευταία, όχι τώρα τελευταία, επί χρόνια ξέρετε ότι όλα τα καμένα πτώματα είναι ευλογία, επειδή τους καίνε οι Ινδουιστές τους νεκρούς τους, όλα τα καμένα πτώματα τα πετάνε στο Γάνγη. Το θέμα είναι, επειδή είναι πάρα πολύ φτωχοί, ορισμένοι Ινδοί είναι πάρα πολύ φτωχοί και δεν έχουν ούτε καν να αγοράσουν πολλά ξύλα για τα πτώματα που για τους πεθαμένους, για να τους κάψουν, πολλές καύσεις, όχι ορισμένες, και τώρα μιλάμε για χιλιάδες καύσεις που γίνονται κάθε μέρα και πετιούνται τα πτώματά τους, τα ημίκαυστα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να κάνουν ολόκληρα τα σώματα, πετιούνται στο Γάγι. Και από εκεί, από το Γάγι, υπάρχει μια κατηγορία κάποιων θρησκευομένων που παίρνουν αυτά τα πτώματα, τα μαζεύουν και τα ψημένα, καμένα κρέατα τα τρώνε. Ή πριν το πετάξουν στον ποταμό, πάνε όταν αρχίζουν πλέον να κατακάθεται η φωτιά και να καθαρίζουν και να μαζεύουν τα υπολείμματα του σώματος, πάνε και κόβουν κομμάτια και τα τρώνε. Όλοι αυτοί οι ανθρωποφάγοι, τι να πω, παρουσιάζονται το ίδιο πράγμα με τον χριστιανισμό. Πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, το δεύτερο κεφάλαιο, η ανταμοιβή. Λοιπόν, τι είναι ανταμοιβή όμως για κάθε θρησκεία? Είναι διαφορετικό πράγμα η ανταμοιβή σε κάθε θρησκεία. Και προσέξτε, αυτό που παρουσιάζουν είναι από κείμενα, όπως σας έχω πει, του αγαπημένου τους παιδιού του οικουμενισμού, του αγαπημένου παιδιού του οικουμενισμού και αντιπροέδρου πολλών συμβουλίων, του κυρίου Αναστάσιου Γιαννουλάτου, νυν Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Ο κύριος Γιαννουλάτος, δεν μπορώ να τον πω ιερέα με καμία περίπτωση, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα θρησκεύματα, του αρέσουν πάρα πολύ, τα αγαπάει, και νομίζω έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά που νομίζω ότι πιο πολύ Ινδουιστής μου κάνει, Ισλαμιστής μου κάνει, παρά χριστιανός. Ή δεν ξέρω, μπορεί να είναι από όλα μαζί μέσα του. Μιλάει για την ανταμοιβή. Προσέξτε όμως, γι' αυτό σας είπα τα κείμενα είναι πονηρά. Πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει ανταμοιβή στο Ισλάμ. Σας διαβάζω το κείμενο του βιβλίου. Ισλάμ και ανταμοιβή. Διαβάζω το κείμενο και μετά θα σας το αποκρυπτογραφήσω. Γι' αυτό σας είπα. Δεν είναι να σας πω κάποια πράγματα, πρέπει να αποκρυπτογραφηθούν. Κεντρικό αίσθημα είναι η ολοκληρωτική, πέρα από κάθε συμβατικότητα, αγάπη του Θεού που κατακαίει οποιαδήποτε άλλο κίνητρο, όπως φόβο ή προσδοκία ανταμοιβών. Τι καταλάβατε για το Ισλάμ? Για την ανταμοιβή? Αυτό που σας είπα είναι από το βιβλίο του Γιαννουλάτου, του Αρχιεπισκόπου, πάλι το σε εισαγωγικά, Αλβανίας. Άρα λοιπόν, γράφει ένα απόσπασμα με το οποίο δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σας το ξαναδιαβάζω λίγο για να σας βάλω λίγο μέσα στο νόημα. Πέρα από κάθε συμβατικότητα, τι εννοεί πέρα από κάθε συμβατικότητα, αγάπη του Θεού που κατακαίει οποιοδήποτε άλλο κίνητρο, όπως η φόβο ή προσδοκία ανταμοιβών. Αν καταλάβατε, κατάλαβα. Το θέμα δεν λέει ότι ανταμοιβεί για τους μουσουλμάνους. Έτσι να το δείξει, ρε παιδί μου, ανταμοιβεί στο τζιχάτ. Είναι αν καταφέρεις και αλλαξοπιστήσεις κάποιον, έχεις παράδεισο. Όπως αυτοί εννοούν τον παράδεισο όμως, έτσι. Με παλακίδες, με ουρί, δηλαδή με γυναίκες,
και με άφθονο φαγητό. Αυτό εννοούν παράδεισο. Τόσο υλικό τον έχουν τον παράδεισο. Με τον τζιχάτ. Το τζιχάτ όμως έχει δύο έννοιες. Ή να πιέσεις τον άλλον με πολλούς τρόπους να τον πιέσεις. Πρώτα με την πειθό, μετά του επιβάλλεις όπου τι κάνανε στην Οθωμανική επικράτεια στους Έλληνες. Τους βάζανε ένα χαράτσι το οποίο επικρέμονταν πάνω από το κεφάλι, τον κεφαλικό φόρο του καθενός. Δεν μπορούσε να το πληρώσει αυτό το χαράτσι και πολλές φορές αναγκαζόταν να εξισλαμιστεί για να αντιμετωπίσει αυτή τη βαριά φορολογία που τους μετέτρεπα σχεδόν όλους Έλληνες σε δούλους. Ή αν δεν καταφέρουν ούτε το ένα ούτε το άλλο, δηλαδή ούτε με την πειθό, ούτε με τη βαριά φορολογία και την εξαθλίωση και με τις διάφορες απαγορεύσεις, να σας πω μια απαγόρευση επί τουρκοκρατίας για την καλή συμβίωση που έλεγε ο κύριος Βαρθολομαίος ότι είχαμε οι Έλληνες, απαγορευόταν οι γιαούριδες οι άπιστοι να φοράν ανοιχτόχρωμα ρούχα. Έπρεπε να φοράν σκούρα ρούχα για να δείχνουν ότι ήταν υποτελείς των μουσουλμάνων. Βλέπετε μέχρι που πήγαινε η καλή συμβίωση που προσπαθούσαν να περάσουν και διάφορα κανάλια με τα διάφορα ντοκιμαντέρ που κάνανε ότι ήταν όλα καλά και με λιγάλα επί τουρκοκρατίας. Πέρα από αυτά που ξέραμε και μαθαίναμε τόσα χρόνια και δεν είναι ότι μαθαίναμε. Οι ιστορικές μαρτυρίες βγουν και αν δεν μιλήσουμε εμείς θα μιλήσουν οι πέτρες που είναι πλημμυρισμένες οι πέτρες και τα χώματα με τα αίματα τα δικά μας, με τα αίματα των ηρώων μας, με τα αίματα των νεομαρτύρων που δώσαν από το Ισλάμ. Πουθενά όμως λοιπόν δεν υπάρχει ανταμοιβή για αυτούς που σκοτώνουν τους εχθρούς. Δεν υπάρχει. Αφού υπάρχει ανταμοιβή, γιατί δεν την αναφέρεις ότι υπάρχει ανταμοιβή και για αυτούς που σκοτώνει εχθρούς. Άρα βλέπετε, όταν σας είπα, παρουσιάζουν μια γενική αφοριστική πρόταση, άρες μάρες κουκουνάρες φιλοσοφώντας, αλλά δεν μιλάνε ότι υπάρχει ανταμοιβή όταν σκοτώσεις, όταν δια της βίας εξισλαμίσεις ή αλλάξεις την πίστη ενός χριστιανού στο Ισλάμ. Άρα βλέπετε η ανταμοιβή που υπάρχει στο Ισλάμ παρουσιάζεται πολύ συγκεκαλυμένη ως κάτι καλό. Επίσης παρουσιάζουν την ανταμοιβή στον Ιουδαϊσμό, στον Ινδουισμό και αρχίζουν και μιλάνε για τα κινέζικα θρησκεύματα, για τον Βουδισμό, για τον Ινδουισμό και γίνεται ένα συνοθήλευμα και ένα μπέρδεμα μέσα στα μυαλά των παιδιών. Τώρα αν πολλοί από εσάς που με ακούτε δεν αντιλαμβάνεστε αυτές τις έννοιες, φανταστείτε και κάποιοι από εσάς έχετε ακούσει και πολλές εκπομπές και κάποιοι έχετε διαβάσει και κάποια βιβλία παραπάνω και είστε και ενημερωμένοι. Εάν σας πω διάφορες έννοιες, ντάρμα, κάρμα, ξέρω εγώ και τέτοια πράγματα, πολλοί θα τα έχετε μπερδεμένα μες στο μυαλό σας. Φανταστείτε ένα 17χρονο της Δευτέρας Λυκείου, πόσο μπορεί να τα έχει ξεκαθαρισμένα αυτά μέσα στο μυαλό του. Λοιπόν, πάμε σελίδα 58. Έχουν μια φωτογραφία, γι' αυτό σας είπα, η πονήρια κρύβεται και στη λεπτομέρεια. Έχουν μια φωτογραφία, ένα τραπέζι. Στο τραπέζι επάνω έχει μήλα. Μη σας παραξενεύει. Ναι. Δίπλα στα μήλα έχουν ένα διαβίτη και μασονικά σύμβολα κάποιου ζωγράφου Χρήστου και Χαγιόγλου. Και αυτό το τραπέζι το ονομάζουν το τραπέζι του Αδάμ και της Εύας. Εγώ θέλω να ξέρω, στην Παλαιά Διαθήκη όταν μιλάει για την πτώση του Αδάμ και της Εύας δεν μιλάει για κανένα καρπό. Μιλάει για το ξύλο της γνώσεως του καλού και του κακού και το ξύλο της γνώσεως και το ξύλο του ζωής και του θανάτου. Άρα δεν μιλάει ούτε για μήλα, ούτε για πορτοκάλια, ούτε και τέτοια. Έχουν λοιπόν πάνω σε αυτό το τραπέζι μια φωτογραφία με μηλαράκια, ότι το μήλο έφαγε η Εύα. Θέλουν ορισμένα πράγματα να τα διακομωδήσουν οι μασόνοι και έχουν γεμίσει και το τραπέζι επάνω με μασονικά σύμβολα και τον διαβίτη φάτσα φόρα.
εάν ένα παιδί το δει έτσι, δεν θα καταλάβει και πού να ξέρει και περί μασονίας και ποια είναι τα σύμβολα της μασονίας. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εξοικειώνεται με αυτά τα σύμβολα, αφού τα έχει στο σχολείο, καλό πράγμα, αύριο μεθαύριο θα τα δει σε κάποιο μασονικό περιοδικό, έξω από μια μασονική στοά, ή θα το έχουν στο πέτο τους όπως ξεδιάντροπα το φέρουν στο πέτο τους, στα σακάκια τους και στα ρούχα τους πρόεδροι ελληνικής δημοκρατίας και πρωθυπουργοί νυν και απερχόμενοι και προηγούμενοι, χωρίς να ντρέπονται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάνουν και τους μασονικούς χαιρετισμούς, που αν κάποιος ξέρει, ξέρει και να το ξεχωρίσει. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει η πονήρια της του μπερδέματος, της θολούρας, του συγκεχημένου, δεν ξέρω πώς να το πω. Τα βάζουν όλα στο τραπέζι και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να μπερδέψουν τα παιδιά. Συνεχίζουμε. Άλλο κεφάλαιο, νέοι και ένταξη σε θρησκευτικές κοινότητες. Λοιπόν, έχουν ένα κείμενο του καθηγητού Νικολάου Ματσούκα, το οποίο οι φοιτητές θεολογίας του ξέρουν, τον κύριο Ματσούκα, ήταν καθηγητής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε και αυτός τη δική του σφραγίδα στο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν πάβει να τα έχει κάνει και λίγο σαλάτα ο κύριος Ματσούκας και κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο. Λοιπόν, λέει, η ιεροσύνη των γυναικών, το κείμενο του κυρίου Ματσούκα. Ο αποκλεισμός από την ιεροσύνη των γυναικών έγινε ανεπαισθήτως και σιωπηρός, χωρίς δογματική θέσπιση. Τι λέει, ότι δεν είναι κάτι δογματικό η ιεροσύνη των γυναικών, αλλά βλέπετε προετοιμάζει τα παιδιά ότι αφού δεν υπάρχουν απογορευτικοί κανόνες, μπορεί αύριο μεθαύριο οι γυναίκες να μετέχουν της ιεροσύνης. Γι' αυτό και είναι εύκολο πλέον να γίνουν συλλήτρουγα με παπαδίνες, προτεστάντισες ή παπικές από τους Ορθοδόξους. Εξοικειώνονται στην έννοια της γυναικείας ιεροσύνης. Αν και καθηγητής Πανεπιστημίου ο κύριος Γιαννουλάτος θα έπρεπε να ξέρει ότι υπήρχαν κανόνες. Το αποσιώπησε. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρε. Δεν ξέρω. Δεν ζει και να τον μακαριστός πλέον. Να τον ρωτούσαμε. Κύριε καθηγητά, τι γράψατε εδώ πέρα. Κι όμως και οι κανόνες υπάρχουν και θεσπισμένα είναι αυτά και υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί κανόνες. Αν κάποιος πάει να χειροτονήσει μια γυναίκα, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά. Αλλά βλέπετε, πέρασε στα παιδιά το κείμενο του κυρίου Ματσούκα. Ανεπαισθήτως έγινε ο αποκλεισμός. Δηλαδή σιγά σιγά έγινε ο αποκλεισμός της ιεροσύνης των γυναικών. Η ιεροσύνη των γυναικών από την πρώτη στιγμή αποκλείστηκε, γιατί ο Χριστός επέλεξε μαθητές. Και μετά τακτοποιήθηκε και με κανόνες της Εκκλησίας. Πώς έγινε ανεπαισθήτως. Κύριε καθηγητά, τι εξυπηρετούσατε κύριε καθηγητά και τα γράφατε αυτά. Συνεχίζω το κείμενο του κυρίου Ματσούκα, διαβάζω. Ωστόσο κανείς δεν επιτρέπεται να εφησυχάζει μπροστά σε τόσο ραγδαίες και εκρηκτικές αλλαγές των ιστορικών πραγμάτων. Αφήνει και το όρατο ότι έχουμε ραγδαίες αλλαγές, έτσι, και εκρηκτικές αλλαγές. Τι μέλει να πράξει η Ορθοδοξία. Εκείνο που πρέπει να κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι να προετοιμάζεται όχι με τέτοια σταθρά και επιζήμια θεολογικά επιχειρήματα, αλλά με την άρτια κοινωνική οργάνωση της ζωής της,
όπου άνδρες και γυναίκες με πλήρη ισοτιμία και ισότητα να εργάζονταν αναδεικνύοντας πλούσιους καρπούς χαρισματικής ζωής και καλλιεργώντας την παιδεία και τον πολιτισμό. Καταλάβατε, σας διάβασα. Το αντιληφθήκατε το κείμενο. Σας είπα, είναι η πονήρια των κειμένων πολύ έτσι ωραία, με πολύ τέχνη δοσμένη. Λέει ο κύριος καθηγητής, ο Θεός να τους συγχωρήσει, ότι έχουμε ραγδαίες και κριτικές αλλαγές. Λέει κιόλας και τι πρέπει να πράξει η Ορθοδοξία. Οι καθηγητάδες θα του πούν τι θα πράξει η Ορθοδοξία. Λες και από τους καθηγητάδες περιμέναμε μια ζωή να μας πούν τι θα κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη έχει κανόνες, έχει κλείσει, τα έχει λύσει όλα της τα θέματα, δεν έχει θέματα να συζητήσει. Κάποια θέματα τα οποία θα συζητηθούν, αυτά θα συζητηθούν από φωτισμένους ανθρώπους και θα αποφασιστούν αν κάτι προκύψει. Αλλά τα περισσότερα με πίσω βλέποντας το ιστορικό γίγνεσθε και τα ιστορικά δεδομένα της Εκκλησίας έχουν λυθεί. Ναι, έχουν λυθεί και μη σας φαίνεται περίεργο, θα μου πείτε ανακύπτουν διάφορα θέματα. Συνέχεια ανακύπτουν διάφορα θέματα, αλλά πίσω οι πατέρες με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος έχουν προετοιμάσει από τότε και μας έχουν δώσει και λύσεις. Άρα αν θέλουμε να βρούμε λύσεις, δεν θα πούμε εμείς ο καθένας από εμάς που κουβαλάει μπόλικη ανισορροπία στον εγκέφαλό του, θα δώσει τις λύσεις για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν λύνω εγώ θέματα. Λύνουν οι Άγιοι τα θέματα. Και εμείς ακολουθούμε. Προτείνει λοιπόν ο κύριος καθηγητής, εκείνο που πρέπει να πράξει η Ορθόδοξη Εκκλησία, είπαμε, να προετοιμάζεται όχι με σαθρά και επιζήμια θεολογικά επιχειρήματα. Ποια είναι, κύριε καθηγητά, τα σαθρά είναι τα σάπια, και τα επιζήμια θεολογικά επιχειρήματα. Επιζήμια, ποια είναι τα θεολογικά επιχειρήματα των πατέρων που επιχείρησαν θεολογικά να αποδείξουν ότι γιατί πρέπει οι γυναίκες να μην γίνονται ιερείς. Σας θυμίζω ένα άλλο κείμενο που είχε γράψει το 1995, είχε πει ο κύριος Βαρθολομαίος ότι οι πατέρες μας, όλοι οι Άγιοι δηλαδή, είναι θύματα του αρχικάκου όφεως, δηλαδή είναι θύματα του διαβόλου. Τους παρέσυρε ο διάβολος και σήκωσαν, λέει, τα τείχη του έσχους. Δηλαδή οι κανόνες που απαγόρευαν τα συλλήτρουγα με τους παπικούς και τους αφόριζαν και τους καθερούσαν τους παπικούς και τους αναθεμάτιζαν, είναι τείχη του έσχους και του μίσους. Και τώρα, λέει, είναι στα χέρια του δικαιοκρίτου Θεού. Και τότε αφού, δηλαδή, στην κόλαση είναι, αυτό θέλει να πει. Δηλαδή είναι άξιοι κατακρίσεως, είναι θύματα του διαβόλου. Αφού είναι θύματα του διαβόλου και τους πλάνει ο διάβολος, άρα στα χέρια του Θεού τι θα τους κάνει ο Θεός, θα τους τιμωρήσει. Και τώρα εγώ έρχομαι και ρωτάω τον κάθε καλόπιστο που νομίζει ότι ο παπάς του ή ο επίσκοπός του έχει ιεροσύνη. Με τι μούτρα μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες και γιορτάζουν τους Αγίους, τον Μέγα Αθανάσιο, τον Μέγα Αντώνιο, τον Μέγα Φώτιο, τον Γρηγόριο, τον Παλαμά, μην πω όλους τους Αγίους, όλοι οι Άγιοι ήταν εναντίον των αιρέσεων. Πώς μπαίνουν και τους γιορτάζουν αφού αυτοί είναι θύματα του διαβόλου? Γι' αυτό προσπαθώ από αυτή την εκπομπή να σας πω ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα ξέρετε. Άρα λοιπόν, μέσα στις εκκλησίες όπου γίνονται αυτά πράγματα είναι θέατρο. Βρίζουν τους Αγίους, λένε ότι είναι στην κόλαση και μετά έρχονται και κάνουν την τιμή των Αγίων. Υποκρισία. Ό,τι κάναν στα αρχαία θέατρα. Υποκριτικούς ρόλους παίζουν. Μια βρίζουν τους Αγίους και μια πάνε τάχα δίθεν να τους θυμίσουν. Ναι, δυστυχώς ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται, δεν τα ξέρει, δεν τα παρακολουθεί αυτά τα δογματικά θέματα και μπαίνει στην παγίδα τους και πέφτει στην παγίδα τους και τους παρακολουθεί από πίσω και έχει συνέχεια θύματα ο οικουμενισμός. Άνδρες και γυναίκες, λοιπόν, συνεχίζω το κείμενο του κυρίου Ματσούκα, άνδρες και γυναίκες
με πλήρη ισοτιμία και ισότητα να εργάζονται. Κύριε καθηγητά, δεν έχουν ισοτιμία και ισότητα οι γυναίκες και οι άντρες στην Εκκλησία? Επειδή αποκλείονται από την ιεροσύνη, είναι διαφορετικής βαρύτητας οι γυναίκες? Το αν είναι διαφορετικής βαρύτητας ή διαφορετικής αξίας οι γυναίκες, η Εκκλησία το δείχνει ότι κάνει ναό και σε Αγίους άνδρες και σε ναό σε Αγίες γυναίκες. Δεν εξαιρεί από την αγιότητα καθενά. Το ζητούμενο δεν να γίνεις ιερέα. Το ζητούμενο να γίνεις Άγιος. Ούτως ή άλλως, ούτε όλοι οι άντρες θα γίνουν ιερείς. Αλλά και να σας πω, λένε απαγορεύεται να μπουν στο ιερό. Απαγορεύεται να μπουν στο ιερό και οι άντρες, το ξέρετε? Πρέπει να είναι διαβασμένος ο άντρας, να έχει ευχή από τον επίσκοπό του, να είναι αναγνώστης για να μπορεί να μπει στο ιερό. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας μέσα στο ιερό. Άρα δεν είναι απαγόρευση για τις γυναίκες. Είναι απαγόρευση και για τους άντρες. Όπως και υπάρχουν άβατα μοναστήρια. Θα μου πείτε, υπάρχει, λένε οι γυναίκες, γιατί να μην πηγαίνουν στο Άγιο Όρος? Όπως υπάρχουν και άβατα γυναικεία μοναστήρια. Δεν μπορούν να μπουν οι άντρες. Τι να κάνουμε, να τα καταργήσουμε? Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να απομονωθούν. Ας σεβαστούμε την επιθυμία τους απομόνωσης. Κάποιες γυναίκες θέλουν να απομονωθούν. Να σεβαστούμε την επιθυμία αυτών των γυναικών να πάνε στο μοναστήρι και να απομονωθούν. Δεν χρειάζεται να πιέσουμε κανέναν δια της βίας να καταργήσει το άβατό του. Θα μου πείτε τώρα, δια της βίας γίνεται στο Άγιο Όρος? Όχι, δεν γίνεται δια της βίας. Θέλουνε, γιατί έχει μπει και εκεί ο οικουμενισμός και τα έχει αλώσει όλα. Δεν μιλάνε. Πρόσφατα μια από τις πληροφορίες που ήθελα να σας δώσω και το ξέχασα, άρχισαν και καίνε και καταστρέφουν και γκρεμίζουν κελιά μοναχών ζηλωτών, οι οποίοι αρνούνται να μνημονεύσουν τον Πατριάρχη. Και αυτοί είναι οι αγαπολόγοι, οι οικουμενιστές, αυτοί που λένε την αγάπη, αγάπη, αγάπη σε όλους. Ωραία, αγάπη σε όλους. Και κάποιος που σε αρνείται να σε μνημονεύσει και δεν σε αναγνωρίζει σαν Πατριάρχη και δεν θέλει να έχει σχέση, ρε παιδί μου, μαζί σου, γιατί δεν του το επιτρέπεις να μην έχει σχέση μαζί σου? Αλλά πάνε και γκρεμίζουν και κελιά και καταστρέφουν και καίνε. Αυτοί είναι. Και δεν μιλάω μόνο για το διωγμό της Μονής Εσφυγμένου, αυτός είναι γνωστός στο Πανελλήνιο. Μιλάω για κελιά μεμονωμένα ζηλωτών, οι οποίοι ήταν εκτός μοναστηριών και διώκονται και αυτοί και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα το τρομακτικά. Έτσι λοιπόν, με πλήρη ισοτιμία, πάλι επανέρχομαι στο κείμενο του κυρίου καθηγητού, άνδρες και γυναίκες να εργάζονται αναδεικνύοντας πλούσιους καρπούς χαρισματικής ζωής και καλλιεργώντας την παιδεία και τον πολιτισμό. Κύριε καθηγητά, μπερδευτήκατε. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτιστικό κέντρο, ούτε σχολείο. Με την έννοια του σχολείου, του χριστιανικού σχολείου, έχει μια έννοια, δηλαδή ότι μαθαίνουμε και πέντε πράγματα από την Εκκλησία, αλλά ούτε πολιτιστικό κέντρο είναι, ούτε σχολείο είναι, με την έννοια που το εννοείτε εσείς. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Θα μου πείτε τώρα τι είπα. Νοσοκομείο είναι. Πάνε οι ασθενείς να τους θεραπεύσει την ψυχή τους. Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Και πας στο νοσοκομείο. Πας εκεί που υπάρχουν τα θεραπευτικά μέσα. Η μετάνοια, η εξομολόγηση, η συγχώρεση, η άφηση αμαρτιών και η Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο. Ούτε σχολείο είναι με αυτήν την έννοια. Μπορεί να πει ήθος, να πει ήθος Χριστού. Και αυτό είναι ανώτερο από κάθε σχολείο. Πολιτισμένος τελικά ποιος είναι? Μπορεί να δημιουργεί ένα πολιτισμό, τον πολιτισμό του Χριστού, που να συγχωρεί και να αγαπάει και τον εχθρό του. Αλλά ούτε πολιτιστικό κέντρο είναι, ούτε σχολείο είναι με την έννοια που το εννοεί ο γιος καθηγητής. Και ύστερα φέρουν τους στίβενους και τα μεγάλα τα διπλώματα και τα χαμδίθεν πτυχία και μελέτες και υποτίθεται ότι είναι καθηγητές. Δεν αντέχουν τα σάπια τους τα επιχειρήματα, οι σάπιες τους φιλοσοφίες, δεν αντέχουν πουθενά να αντιμετωπιστούν. Ένας καλά μελετημένος άνθρωπος μπορεί να αντικρούσει όλα τους αυτά τα σαθρά θεμέλια. Αλλά δεν θα κάτσουν ποτέ με κάποιον σε αυτό το επίπεδο να αντιπαρατεθούν.
Οχ. Πάμε σελίδα 74, συνεχίζουμε. Άνοιξε το θέμα, ανοίγουν το θέμα, βλέπετε, ανοίγουν το θέμα της ιεροσύνης. Βάζουν θέμα ιεροσύνης στα σχολικά βιβλία. Της ιεροσύνης των γυναικών, έτσι. Γιατί ανοίγετε τέτοια θέματα στα παιδιά? Για να τους πείτε ότι λάθος η Εκκλησία, χωρίς καμία κατοχήρωση, απέκλεισε τις γυναίκες από την ιεροσύνη? Τέλος πάντων, ιεροσύνη και θρησκείες. Πάμε σε σελίδα 74, μιλάει για διάφορες θρησκείες, όπου υπάρχουν πολλές ιέριες, και αρχίζει από την αρχαία Ελλάδα, πάει στους Προτεστάντες που έχουν παστόρισες, και πάει και σε διάφορες άλλες θρησκείες που επιτρέπουν την ιεροσύνη των γυναικών. Και με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουν ότι ο χριστιανισμός είναι μια παραφωνία στην όλη ιστορία που δεν επιτρέπει τις γυναίκες να μετέχουν της ιεροσύνης. Συνεχίζουμε σελίδα 78, θρησκείες και διεθνής πολιτική. Σας διαβάζω. Επιτρέψτε μου να διαβάσω λίγο το κείμενο του βιβλίου, έτσι, το βιβλίο των θρησκευτικών της Δευτέρας. Η ρίση του σπουδαίου Ελβετού καθολικού ιερέα, θεολόγου και συγγραφέα, προσέξτε δε, παγίδες, λέξη προς λέξη. Θυμάστε από τα πρώτα κείμενα που σας έλεγα ότι έχουν συνέχεια τον όρο εκκλησία, εκκλησία, παπική εκκλησία, προτεσταντική εκκλησία, μάλλον δεν είναι παπική εκκλησία, καθολική εκκλησία, προτεσταντική εκκλησία, όλα εκκλησίες είναι. Να μας περάσουν την ιδέα ότι όλα είναι εκκλησία. Δεν είναι εκκλησίες. Δεν είναι εκκλησίες. Τι τους είπε ο Χριστός στους γραμματείς και φαρισαίους? Εσείς αρνηθήκατε το όνομά μου. Πατέρα σας έχετε το διάβολο, το μαμονά. Δεν μπορείς να τους χαρακτηρίσεις όλους αυτούς εκκλησίες. Αλλά πρέπει να μας περάσουν την ιδέα ότι αυτοί είναι εκκλησίες. Εκκλησίες. Λοιπόν, και τώρα αυτός ο Ελβετός καθολικός ιερέας, βλέπετε που σας είπα, καθολικός ιερέας. Βρε, ψευτοιερέας είναι, τι ιερέας είναι? Αλλά είπαμε πιο μπροστά, όπως σας είπα στην αρχή, τους αναγνωρίζουν τα μυστήρια. Άρα αφού τους αναγνωρίζουν τα μυστήρια και ο παπικός και ο προτεστάντης μπορεί να συνάψει γάμο, άρα και έχουν ιερείς. Έχουν ιερείς που συνάπτουν. Άρα λοιπόν είναι καθολικός ιερέας, θεολόγος και συγγραφέας ο Hans Küng, εκφραστής πως η οικουμενική θεολογία πρέπει να μετασχηματιστεί σε θεολογία των θρησκειών. Άμα δεν καταλαβαίνετε τους όρους, θα προσπαθήσω πάλι να τους αποκρυπτογραφήσω. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των εθνών χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών, και ότι συνακόλουθα δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών χωρίς τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Δεν σηματοδοτεί μόνο τις βαθύτερες οντολογικές εντάσεις στις σχέσεις πολιτικής και θρησκείας, αλλά προτάσει πια ευθαρσώς τη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου στην ήπια παγίωση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης, χωρίς δηλαδή ηγεμονικούς πολέμους, με άξονα ένα κοινό παγκόσμιο ήθος. Σας διάβασα ένα μικρό κομμάτι, έχω κι άλλο κομμάτι να σας διαβάσω, αλλά ένα-ένα, γιατί τα πείτε τώρα, πέσανε πολλά, πρέπει λίγο να αρχίσουμε πάλι την αποκρυπτογράφηση. Η οικουμενική θεολογία, η Εκκλησία είναι οικουμενική. Τι εννοώ οικουμενική? Όταν έδωσε την εντολή ο Χριστός, είπε: «Βαπτίζονται πάντα τα έθνη στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Άρα, από όλο τον κόσμο, από όλη την οικουμένη, δεν αποκλείει κανέναν. Άρα, η Ορθοδοξία με αυτή την έννοια είναι οικουμενική. Προσέξτε, όχι οικουμενιστική, είναι όροι λεπτοί, αλλά θα σου εξηγήσω. Είναι οικουμενική. Είναι δηλαδή για όλη την οικουμένη, για όλο τον κόσμο. Αυτή η οικουμενική θεολογία τώρα, δηλαδή η Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει ένα λόγο προς όλο τον κόσμο. Είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Να έρθει και να γίνει Ορθόδοξος Χριστιανός. Να γίνει Χριστιανός. Κακώς βάζουμε και το Ορθόδοξος. Χριστιανοί είναι μόνο οι Ορθόδοξοι.
Όλοι οι άλλοι είναι βλάστημοι εναντίον του χριστιανισμού. Ναι, μη σας φαίνεται παράξενο, στους μονοθελίτες τους είπε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής χριστιανοί, έτσι, χριστιανοί. Και λέγαν και τον εαυτό τους Ορθόδοξο. Μια μικρή αίρεση όλα είχαν, έτσι. Ο μονοθελητισμός ήταν μια πολύ μικρή αίρεση. Τους είπε ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι είστε συναγωγή του σατανά. Άρα λοιπόν, σύμφωνα με το χριστιανικό σκεπτικό των πατέρων, μία είναι η εκκλησία. Η χριστιανική εκκλησία. Θα μου πείτε και τους παπικούς, δεν είναι χριστιανοί. Δεν είναι χριστιανοί. Όταν βλαστημούν το Άγιο Πνεύμα, δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Όταν βλαστημούν την Παναγία, δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Όταν βλαστημούν το Χριστό, δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Τι χριστιανοί είναι που βλαστημούν την Παναγία? Και σας έχω πει, έχω διαβάσει διαφόρων προτεσταντών θεολόγων, Θεός να τους κάνει, θεολόγους, θολολόγοι, που λένε η Μαρία. Ούτε εάν θα απευθυνθούν σε μία, ξέρω εγώ, σε μία δημοσιογράφο, θα πούν κυρία Τάδε, ξέρω εγώ, κυρία Τάδε, για την Παναγία η Μαρία. Ούτε καν κυρία δεν λένε. Τόσα σεβής είναι απέναντι στη Θεοτόκο. Και αυτούς εμείς τους αναγνωρίζουμε ως χριστιανούς και ως εκκλησία. Ντροπή μας. Τα έχουμε ξεπουλήσει όλα. Και ύστερα μου λένε, γιατί βάλεις εναντίον του νομερολογισμού, γιατί τις κρατούς της εκκλησίας, γιατί βάζεις εναντίον του οικουμενισμού. Γιατί πάνε και συμπλέουν με όλους αυτούς τους βλάστημους ανθρώπους. Πήρα φόρα πάλι. Συγχωρέστε με το ύφος και το ήθος, αλλά ξανίσταμαι όταν βλέπω ότι πόσο εύκολα παραβλέπουν ότι βλαστημούνε. Είναι και οικονομάχοι οι προτεστάντες. Και είδωλα φτιάχνουν οι παπικοί. Σαν τι χριστιανοί να είναι. Η οικουμενική λοιπόν θεολογία, η θεολογία των πατέρων είναι οικουμενική, να σας το δώσω να καταλάβετε. Οι Άγιοι είναι οικουμενικά, γράφουν για όλο τον κόσμο. Να μετασχηματιστεί, να αλλάξει δηλαδή σε θεολογία των θρησκειών. Αυτό που κάνουν στα βιβλία τώρα. Βλέπετε αυτή η πρόταση του Ελβετού, του θεολόγου, που είναι και σε εισαγωγικά ιερέας καθολικός, παπαϊκός δηλαδή. Να γίνει θρησκειολογία. Και κάναν θρησκειολογία. Αυτό που σας διαβάζω συνέχεια είναι μια θρησκειολογία. Είναι χριστιανισμός, είναι Ινδουισμός, είναι Βουδισμός, είναι Ισλάμ, είναι Κουνφούκιος, είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Είναι πολλά πράγματα. Λοιπόν, δείτε τώρα τι προτείνει αυτός ο καλός ο Κύριος, ο καθολικός θεολόγος, θολολόγος. Πρέπει να, η θεολογία δηλαδή να γίνει θρησκειολογία, να μιλάμε για όλες τις θρησκείες. Και δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των εθνών χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Δηλαδή, κύριε, τι ζητάτε για να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο? Να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών. Ωραία. Ποια θρησκεία, κύριε, προκαλεί πρόβλημα, κύριε Ελβετέ θεολόγε? Ποια θρησκεία προκαλεί πρόβλημα? Η χριστιανική? Πού δημιούργησε πρόβλημα η χριστιανική θρησκεία? Πουθενά. Ποιος δημιούργησε πρόβλημα? Το Ισλάμ. Γιατί δεν μιλάτε για αυτόν που δημιουργεί πρόβλημα και βλέπετε οι θρησκείες όλες δημιουργούν προβλήματα? Δεν μπορεί να υπάρξει λοιπόν ειρήνη μεταξύ των εθνών. Γιατί, κύριε, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των εθνών χωρίς ειρήνη μεταξύ των θρησκειών? Και ότι συνακόλουθα δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών χωρίς τον διάλογο μεταξύ των θρησκειών. Τι θέλετε δηλαδή, κύριε, να έρθω σε διάλογο με το Ισλάμ και να του πω τι? Να έρθω σε διάλογο με το Ισλάμ, να του πεις ότι έχει λάθος? Τι να μου πεις στο Ισλάμ, ότι έχω εγώ λάθος? Τι διάλογο να ανοίξω εγώ με το Ισλάμ? Άμα θέλει κάποιος να ενημερωθεί για την Ορθόδοξη πίστη, να έρθει να τον ενημερώσω.
Αλλά τι διάλογο να ανοίξω εγώ με το Ισλάμ? Τι θα μπορούσα να πω? Τι να πω εγώ στο τζιχάτ? Εγώ έχω να την παραβάλω το όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν του Χριστού. Δεν έχω το δια της βίας επιβολή του πιστεύω μου. Πώς λοιπόν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών? Ξέρετε πώς μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ των θρησκειών? Αν βγάλετε νόμους που πούν ότι κανένας δεν επιτρέπει να καταπιέσει τον άλλον. Και αυτό θα εφαρμοστεί. Αυτό όμως πάτε το να το βάλετε εκεί που δεν υπάρχει ανοιξή θρησκεία. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει ανοιξή θρησκεία. Πάτε να ανοίξετε διάλογο με τη Σαουδική Αραβία. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πάτε στο Πακιστάν να ανοίξετε κουβέντα για τις θρησκείες. Μπορείτε να το κάνετε αυτό. Γιατί το προτείνετε σε εμάς? Μα ούτως ή άλλως ανοιξή θρησκεία έχουμε στην Ελλάδα. Ό,τι θέλει ο καθένας πιστεύει. Λοιπόν, άρα λοιπόν προτείνει ένα διάλογο μεταξύ των θρησκείων. Ο διάλογος ξέρετε τι σημαίνει. Εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Εκατέρωθεν υποχωρήσεις. Δεν ξέρω τι υποχώρηση μπορεί να κάνω εγώ και τι υποχώρηση μπορεί να κάνει ένας Ινδός, ένας του Ισλάμ. Δεν ξέρω. Μπορεί να θέλω, ξέρω εγώ, ξέρω, τον ποινιό ποταμό να λήξουμε τα καμένα πτώματα των Ινδών. Και να φέρουμε και καμπόσους να τρώνε και τα υπόλοιπα, τα απολύματα από τις σάρκες. Προτάσει πια έφθαρσο στη σημασία του διαθρησκειακού διαλόγου. Να το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, όπου βλέπετε τη λεξούλα εκκλησιών. Δεν υπάρχουν εκκλησίες. Μία είναι η εκκλησία, η χριστιανική εκκλησία. Και στην ήπια παγίωση της διεθνούς ασφάλειας και ειρήνης χωρίς ηγεμονικούς πολέμους με άξονα ένα κοινό παγκόσμιο ήθος. Ποιο θα είναι αυτό το παγκόσμιο το ήθος, κύριε θεολόγε Ελβετέ, κύριε Κούγκ? Ποιο θα είναι αυτό το παγκόσμιο ήθος? Βλέπετε, παγκοσμιοποίηση, οικουμενισμός και όλοι να υποταχτούμε σε κάποιες αρχές άχρωμες. Και τι αξία θα έχει αυτό το παγκόσμιο ήθος? Και πού θα στηριχτεί, σε τι βάση θα στηριχτεί αυτό το παγκόσμιο ήθος? Ο διαθρησκειακός διάλογος, συνεχίζω. Να σας δώσω, είπαμε θα μας πάρει πάρα πολλές εκπομπές αυτό το βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο κόλαση. Έχω συνέχεια ενστάσει σελίδα τη σελίδα, λέξη τη λέξη, πρόταση την πρόταση. Και σκέφτομαι, λυπάμαι κυριολεκτικά τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου που θα πρέπει να διαβάσουν και να γράψουν μάθημα πάνω σε αυτά, να διαβάσουν και να δώσουν εξετάσεις πάνω σε αυτά τα μαθήματα. Πραγματικά τα λυπάμαι αυτά τα παιδιά που είναι υποχρεωμένα να διαβάσουν αυτά τα πράγματα. Συνεχίζω λοιπόν στο λίγο χρόνο που μας απέμεινε. Ο διαθρησκειακός διάλογος ως εργαλείο της διεθνούς πολιτικής αναδεικνύει αν μη τι άλλο τη σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις. Ακούτε τι γράφει. Θρησκευτική διπλωματία. Αυτός υποτίθεται ότι είναι χριστιανός, ιερέας και θεολόγος παπικός. Υποτίθεται όμως έτσι ο κύριος Κούγκ. Σημασία της θρησκευτικής διπλωματίας. Κύριε Κούγκ, αν είστε θεολόγος, έχετε διαβάσει ποτέ το Ευαγγέλιο? Εκεί που λέει ο Χριστός το ναι σας να είναι ναι και το όχι σας να είναι όχι, αφήνει περιθώριο διπλωματίας? Εσείς τι χριστιανός είστε που λέτε να ανοίξουμε ότι είναι σημαντική η θρησκευτική διπλωματία? Τι διπλωματία? Δεν υπάρχει διπλωματία στον χριστιανισμό. Λες αυτό που πιστεύεις, αν θέλει ο άλλος το ακολουθεί, αν δεν θέλει ο άλλος δεν το ακολουθεί. Δεν υπάρχει τίποτα πάνω, τίποτα κάτω.
τον έσας ναι κατά τον Χριστό και το όχι σας όχι σας. Να ξέρει ο άλλος τι πιστεύεις. Δεν υπάρχει θέμα διπλωματίας. Και πρέπει να υπάρξει, λέει, θρησκευτική διπλωματία στις διεθνείς σχέσεις ή το ρόλο που μπορεί να παίξει η ίδια θρησκευτική κοινότητα, όχι ως πηγή έντασης και σύγκρουσης, όπως στην περίπτωση του ακραίου ριζοσπαστικού θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Ποιος είναι αυτός ο ακραίος ριζοσπαστικός θρησκευτικός φονταμενταλισμός, λέξεις έτσι, δεν ξέρω αν σας λένε και κάτι. Τέλος πάντων, είναι η φανατική, να σας το πω με λίγα λόγια να το καταλάβετε. Ποιοι είναι η φανατική, κύριε καθηγητά, κύριε Κούγκ, οι χριστιανοί ορθόδοξοι, είναι φανατικοί, πήγαν να κάνουν καμιά βομβιστική ενέργεια πουθενά, κάψαν κανέναν, σκότωσαν κανέναν. Τι διπλωματία θα κάνουμε, βρε παιδιά, τα χάσαμε, τα μπερδέψαμε, χάσαμε τα αυγά μας, χάσαμε και τα πασχάλια μας, τα μπερδέψαμε και τα χόρτα και... με τα αγριόχορτα. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Αλλά πηγή συνεργασίας, ειρήνης και ασφάλειας σε παγκόσμια κλίμακα. Πού θα υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια σε παγκόσμια κλίμακα με όλα αυτά? Πού θα υπάρξει με όλα αυτά? Δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό συνεπάγεται πρόταση πλέον, όπως είχε κάνει και ο καθηγητής ο Ματσούκας. Αυτό συνεπάγεται, προτείνει αυτός ο καθηγητής ο Κούγκ, εξορισμού τη γενναία αναθεώρηση της σχέσης θρησκείας και διεθνούς πολιτικής για την ενίσχυση σε διακρατικό και διεθνικό επίπεδο των ήδη υπαρχουσών θεσμικών καναλιών επικοινωνίας ανάμεσα τουλάχιστον στις παγκόσμιες θρησκείες. Άρες, μάρες, άρες, σας διαβάζω και δεν καταλαβαίνετε και τίποτα, φαντάζομαι. Αυτό σημαίνει εξορισμού. Δηλαδή, σαν δεδομένο, εξορισμού θα γίνει αυτό. Γενναία αναθεώρηση της σχέσης θρησκείας. Τα ανατρέπουμε όλα δηλαδή. Θα αποκρυπτογραφήσω τα κείμενα. Τα ανατρέπουμε όλα γενναία. Δηλαδή, πάμε στο βάθος μέσα και τα ανατρέπουμε όλα. Τα κάνουμε κομμάτια όλα. Σας λέει κάτι αυτό? Αυτό λέγεται μεταπατρική θεολογία. Ποια είναι η μεταπατρική θεολογία την οποία έχει κάνει και ακαδημία στο Βόλο ο κύριος Ιγνάτιος του Βόλου, ο οποίος διδάσκει, οι πατέρες πλέον είναι παροχημένοι, είναι τελειωμένοι, ξεμπερδεμένοι και δεν χρειάζεται, ήταν για την εποχή τους, τώρα έχουμε τους σύγχρονους πατέρες, έχουμε τον Βαρθολομαίο, έχουμε τον Ιγνάτιο, έχουμε τον Ιερώνυμο, αυτούς τους πατέρες, τους πατέρες τους ψεύδους και τους μίσους. Και αυτή είναι η μεταπατρική θεωρία, γενναία αναθεώρηση. Αυτό βλέπετε, αυτά που προτείνονται σε δημόσιο επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, έρχονται εδώ κάποιοι δικοί μας πρακτορίσκοι του οικουμενισμού και τα εφαρμόζουν. Γενναία λοιπόν αναθεώρηση όλων των δεδομένων. Έτσι. Τις σχέσεις θρησκείας και διεθνούς πολιτικούς και πολιτικής για την ενίσχυση σε διακρατικό και διεθνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν, τι προτείνει ως εδώ ο κύριος Κούγκ? Ο κύριος Κούγκ προτείνει ό,τι πιστεύαμε, ό,τι ξέραμε ως εδώ, να το καταργήσουμε, να μην υπάρχει κάτι. Γενναία αναθεώρηση, δηλαδή τα ανατρέπουμε όλα και πάμε να χτίσουμε κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν μπορεί να στηθεί ένα τέτοιο οικοδόμημα. Και σίγουρα αυτό το οικοδόμημα είναι χωρίς Χριστό και χωρίς την ευλογία των Αγίων, γιατί προϋποθέτει να καταρρύψουμε όλους τους Αγίους. Εδώ, αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, θα σας καληνυχτήσω. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι στους δέκτες σας. Έχουμε συνέχεια, δεν θα σας αφήσουμε μόνους. Θέλω να λέτε και να διαδίδετε το κανάλι. Να μιλάτε στον κόσμο. Είναι, μπορώ να πω, η μοναδική φωνή που ακούγεται αυτός ο λόγος. Είναι τολμηρός ο λόγος αυτός. Τα βάζει με όλους και με όλα. Γι' αυτό είναι καθήκον σας και δικό σας να το διαδώσετε, να το
μιλήσετε με τους γύρω σας, να τους ενημερώσετε και να ακούνε. Γιατί ύστερα θα λένε ότι δεν υπάρχουν άλλες φωνές, υπάρχουν φωνές. Και είπαμε, αυτό είναι ένα τίμιο κανάλι που μας δίνει ένα λόγο και έχουμε ένα βήμα, και αυτό εσείς πρέπει να το εξαπλώσετε σε όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μόνο η εκπομπή δική μας, έχει πολύ ωραίες εκπομπές αυτός ο σταθμός, ενδιαφέρουσες επιστημονικές, μεγαλώνει, επεκτείνεται, συνέχεια είναι πραγματικός οργανισμός που μεγαλώνει και ποιεί ήθος όμως. Δεν μεγαλώνει ανεξέλεγκτα, εις βάρος τίποτα, εις βάρος κανενός. Μεγαλώνει και μεγαλώνει η σοφέλεια των Ελλήνων, η σοφέλεια της πατρίδος μας, η σοφέλεια δική μας. Διαδώστε το, υπάρχει φωνή και υπάρχει καθαρή φωνή, ορθόδοξη, πατριωτική, εκκλησιαστική. Καλό σας βράδυ από τον Τίμιο Ελληνικό Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Καλό σας βράδυ.